20 μέρες δώσαν προθεσμία. Του οικονομικού δελτηρίου, ο κύριος Νίνος έκανε μια δήλωση που λέει ότι και αυτές οι μέρες δεν φτάνουν. Ε, καλά, βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι θα δοθεί και άλλη παράταση. Ο κύριος Βίκας είναι στη Σαγκάη. Όταν επιστρέψει το καλό, ίσως καταφέρει και κάνει κάτι. Ίσως και καταφέρει. Το Μέγαρο Μαυσίμου και ο Πρωθυπουργός με τους συνεργάτες του δεν θα δίνονταν παράταση. Ρέα. Άστο. Να ακούσουμε τον κύριο Νίνο. Δεν είναι μόνο το κλιματοδότη, δεν είναι μόνο η συνάρτηση του χρόνου, είναι και του κόστους. Το χρόνο ούτως ή άλλως δεν τον είχαμε, γιατί αν σκεφτείτε, όπως είχαμε πει και τότε το Μάρτιο στην κινητοποίηση που είχαμε κάνει, ότι από την 1η Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου η πλειοψηφία του κόσμου της Κέρκυρας, είτε λέγονται μισθωτοί, είτε λέγονται επαγγελματίες, ασχολούνται με τον τουρισμό και δεν έχουν καθόλου διαθέσιμο χρόνο. Τώρα που έχει ξεκινήσει μια πολύ σοβαρή διαδικασία από όλους, έχουν να αντιμετωπίσουν πέραν από τις άλλες δυσκολίες. Τις δυσκολίες της μικροϊδιοκτησίας, της διασποράς, έχουν αντιμετωπίσει και πολύ σοβαρό οικονομικό κόστος, το οποίο οι πολίτες της Κέρκυρας καλούνται κάπου να το βρουν. Οι πολίτες της Κέρκυρας μειονεχτούν σοβαρά έναντι των πολιτών όλης της Ελλάδας. Δηλαδή, ένας πολίτης του Ιαδουπάρνα, το που και πήγε να, ένας πολίτης στην υπόλοιπη Ελλάδα, μια μικρή περιουσία, μπορεί να χρειαστεί να κάνει ένα-δύο τοπογραφικά. Εμείς εδώ πέρα έχουμε δικαιώματα, δηλαδή στην αντίστοιχη περιουσία, που να είναι ψηλιά από 10, 15, 20, 30, 40, 50. Είναι αδιανόητο να μην καταλαβαίνουν σε τι ταλαιπωρία και σε τι οικονομικό κόστος έχουν βάλει τον κερκυραίο πολίτη. Και εδώ θα πρέπει να επικαλεστώ και το θέμα της ισότητας είναι του συντάγματος. Από την άλλη μεριά δεν είναι δυνατόν όλες οι υπόλοιπες περιοχές να κάνουν κλιματογράφηση μέσα σε 3, 4, 5 χρόνια και στην Κέρκυρα να απαιτείται, όπως έχει γίνει η κατάσταση, μέσα σε ένα χρόνο να έχει ολοκληρωθεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μας πούνε αν έχουν κάτι με την Κέρκυρα. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Νίνο, έχει δει και Διονύση, γιατί μην ξεχνάμε τα λεφτά τα οποία έχει δώσει ο κόσμος. Δεν περισσεύουν σε όλους. Πραγματικά θα έπρεπε να το δει.